Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να μιλήσουμε για ιστορία και θα μιλήσουμε για το 1821 και εδώ την περιοχή μας, την Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα την κεντρική Μακεδονία, για όλα αυτά που συνέβησαν τότε. Γιορτάζουμε φέτος τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 και στη σημερινή μας κουβέντα έχουμε εδώ ξανά εγώ τον διδάκτορα κοινωνιολογίας και Δημοτικό Σύμβουλο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιώργο Ρακά. Καλό απόγευμα, κύριε Ρακά. Καλησπέρα σας, κύριε Σταματόπουλο. Λοιπόν, κύριε Ρακά, διάβαζα εδώ ένα βιβλίο καινούριο που έχει βγει και λέγεται «Λησμονημένη Εθνοκάθαρση» από τις εναλλακτικές εκδόσεις και έχει τον υπότιτλο «Η Θεσσαλονίκη στον αγώνα του 1821». Έχει δύο δικά σας κείμενα, αλλά και κείμενα άλλων, όπου αναφέρονται, όπως του κυρίου Ταχόπουλου του Γιάννη, του Μακαρίτου του Αντώνου του Θεοδωρίδη και ένα κείμενο ενός πρόξενος, ήταν πρέσβης ο πρόξενος, Γάλλος. Στη Θεσσαλονίκη. Του Μπεοζού, αν το λέω, ναι. Και με προφορά γαλλική. Λοιπόν, και περιγράφεται τι έχει γίνει στο 1821 στη Θεσσαλονίκη. Και το ερώτημα που τίθεται το πρώτο απ' όλα είναι, έχετε βάλει τίτλο «Λησμονημένη Εθνοκάθαρση». Και θα σας ρωτήσω, γιατί εθνοκάθαρση, έγινε εθνοκάθαρση? Είχαμε, θυμάμαι τον κύριο Φίλη που έλεγε, δεν έγινε γενοκτονία, έγινε εθνοκάθαρση για την γενοκτονία των ποντίων. Ναι. Τώρα έρχεστε εσείς και λέτε ότι έγινε μια εθνοκάθαρση το 1821 στην Θεσσαλονίκη, η οποία μάλιστα είναι και λησμονημένη. Να μας πείτε λοιπόν τι είναι η εθνοκάθαρση και γιατί χαρακτηρίζεται έτσι τις ενέργειες των Οθωμανών τότε. Ο χαρακτηρισμός προκύπτει από τρεις διαπιστώσεις. Πρώτον, υπήρξε προγραμματισμένη πολιτική βίαιης ανατροπής των εθνικών και πολιτιστικών συσχετισμών στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας. Με αφορμή την Επανάσταση. Την έναρξη. Με αφορμή την Επανάσταση, αλλά αυτό έχει και ιστορικό βάθος. Δηλαδή δεν ήταν κάτι ευνίδιο αυτό στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή ήταν μια πρακτική που την ακολουθούσαν. Ακριβώς. Ήταν μια πρακτική. Άλλοι ιστορικοί την ονομάζουν δημογραφική μηχανική. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η πολιτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ιδίως στις κατεκτημένες περιοχές, έχει ως αιχμή της τη βίαιη ανατροπή ή αλλαγή των εθνικών συσχετισμών. Και αυτό έγινε και εδώ. Αν δει κανείς την έκταση των αγριοτήτων στην οποία προέβησαν οι Οθωμανοί. Για να το καταλάβουμε. Ναι. Κηρύσσεται η Επανάσταση του 1821. Ναι. Γνωρίζουμε ότι επικεφαλής εδώ είναι ο Εμμανουήλ Παπάς, ο οποίος είναι φιλικός. Μάλιστα. Γίνονται κάποιες κινήσεις, γίνονται κάποιες μάχες αργότερα εκεί. Πριν λίγες μέρες γιορτάσαμε τη μάχη στα Βασιλικά. Ακριβώς. Οπότε, πώς αντιδράει η υψηλή πύλη, βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες. Μάλιστα. Και πίνακες εποχής, πώς αντιδράει με αυτόν τον περίφημο Αμπούτ Λουμπούτ, πώς τον λέγανε. Ο Αμπούτ Λουμπούτ είναι σε δεύτερη είναι φάση. Σε δεύτερη φάση. Ο υπονομαζόμενος και ως ροπαλοφόρος, ναι, για να καταλάβουμε διαβόητος λίγο ποιοι έδρασαν έτσι, στην περιοχή εκείνη την εποχή. Κοιτάξτε, καταρχάς το γεγονός ότι εκτελείται ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο Μητροπολίτης Ιωσήφ στην Κωνσταντινούπολη και η πρόκριτη, τις πρώτες στιγμές που ξεσπάει η Επανάσταση στον Πολύγυρο και στη Χαλκιδική, δείχνει ότι η Οθωμανική πύλη αποδίδει συλλογική ευθύνη στην ελληνική κοινότητα. Δηλαδή εκτελεί την ηγεσία τους. Το δεύτερο στοιχείο και εκτελεί και τον αντικαταστάτη του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον επίσκοπο Κίτρους Μελέτιο. Μάλιστα. Εκτός αυτού υπάρχουν φυρμάνια που λένε ότι θα πάτε στα κέντρα των Ελλήνων και θα τα ξεπατώσετε. Θα τους κάψετε τα χωριά και θα τους εξανδραποδίσετε. Δηλαδή υπάρχει εντολή από την πύλη να κινηθεί τα στρατεύματα όχι μόνο για την καταστολή της Επανάστασης αλλά και για την ισοπαίδωση του ελληνικού δυναμισμού. Δηλαδή τα μαντεμοχώρια που εκείνη την εποχή ήταν ένα αξιόλογο οικονομικό κέντρο του ελληνικού στοιχείου. Οπότε έτσι. Τι κάνει η Τουρκία, ως αντίπεινα δηλαδή εκτελούν, ναι, σχεδόν το όλο τον πληθυσμό της περιοχής. Ο Γάλλος πρόξενος, ο Μποτού που ήταν εδώ εκείνη την εποχή, διότι ο Μποζούρ που αναφέραμε ήταν πιο πριν, ήταν το 1780-1790.
Ο Γάλλος πρόξενος που είναι σύγχρονος στον γεγονότο και τα βιώνει, περιγράφει σε κάποια μηνύματά του διπλωματικά κρυπτογραφημένα μια εντύπωση έπειτα από μια συνομιλία που είχε με τον Οθωμανό διοικητή, που λέει ότι ο Οθωμανός διοικητής θεωρεί ως αίτιο της επανάστασης την ισχυροποίηση, την οικονομική και κοινωνική ισχυροποίηση του ελληνικού στοιχείου στην ευρύτερη περιοχή. Θέλει επομένως να τους σύρει στη χειρότερη μορφή δουλείας. Μισό λεπτό όμως, κάποιος θα σας πει και μάλιστα έχετε και κάποια αποσπάσματα στο βιβλίο σας όπου λένε την άλλη άποψη, η οποία είναι πια ότι δεν συνέφερε αυτό οικονομικά γιατί θα χάναν τους φόρους. Η έκταση όμως, δηλαδή βλέπουμε ότι η Οθωμανική πύλη ασχολείται με το φορολογικό πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής το 1824-1825. Αυτό γίνεται το 21, μάλιστα. 21-22, όπου συνολικά... Βλέπουμε εδώ και το εξώφυλλο. Μάλιστα, ναι. Συνολικά... μιλάμε για πάνω από 25.000 ανθρώπους, οι οποίοι είτε εκτελέστηκαν, είτε πωλήθηκαν ως σκλάβοι. Έτσι, μια πρακτική, ναι, η οποία είναι... και αυτά έγιναν με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή και στις δύο, διότι έχουμε δύο κύκλους επαναστατικής δραστηριότητας. Ο ένας είναι στη Χαλκιδική το 21 και ο άλλος είναι στην περιοχή της Νάουσας, δηλαδή δυτικά της κεντρικής Μακεδονίας, το 1822. Και οι δύο κύκλοι, κέντρο καταστολής, είναι η Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και έχουμε και αυτόπτη μάρτυρα, ο Παρσί, ο οποίος ήταν γόνος μιας διάσημης λεβαντίνικης οικογένειας της Θεσσαλονίκης που επιδίδονταν εδώ στο εμπόριο. Αργότερα, το 1880-1880, εκεί περίπου, εκείνη τη δεκαετία, λέει ότι όντως ως μικρός ήμουνα εκείνη την εποχή στη Θεσσαλονίκη και τα κεφάλια κοσμούσαν, το συντριβάνι, τα κάστρα, δηλαδή έχουμε και μαρτυρίες. Και μάλιστα υπάρχουν κάποιες περιγραφές οι οποίες είναι συγκλονιστικές μέσα στο βιβλίο για το πώς εκτέλεσαν χιλιάδες ανθρώπους εκεί που είναι ο Άγιος Αθανάσιος σήμερα και στην η εκκλησία στην Εγνατία, εκεί που είναι η Μητρόπολη σήμερα, αλλά φυσικά και στο σύμβολο της Θεσσαλονίκης, στο Λευκό Πύργο. Ακριβώς. Σε ό,τι αφορά στον Άγιο Αθανάσιο θα θέλαμε και υπάρχουν και θα πρέπει να εξετάσουμε και περισσότερα στοιχεία για να δούμε ακριβώς τι έγινε. Αυτό που έχουμε είναι δύο προφορικές μαρτυρίες από διαφορετικές πηγές και όλες ότι έγιναν εκεί τα γεγονότα αυτά. Όντως, το ελληνικό στοιχείο κλείνεται στις εκκλησίες και στη Μητρόπολη. Εκεί επιτίθενται οι γενίτσαροι. Οι γενίτσαροι αρχικώς, με το που ξεσπάει η Επανάσταση, απαιτούν από τον διοικητή εδώ να εξολοθρεύσουν όλο το ελληνικό στοιχείο. Μάλιστα. Και τους βάζει φρένο ο Οθωμανός διοικητής, διότι από ό,τι βλέπουμε στη συνέχεια, πήρε τις περιουσίες τους, των Ελλήνων, και χρηματοδοτούσε την καταστολή της Επανάστασης στη Χαλκιδική. Δηλαδή με τα κλεμμένα λεφτά των ελληνικών οικογενειών, επειδή εκείνη την εποχή, να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη βρισκόταν και σε μια εμπορική ακμή ως διαμετακομιστικό λιμάνι και ως κέντρο που περιβάλλονταν από σημαντικές παραγωγικές, από σημαντικά παραγωγικά κέντρα. Έτσι, τα Μπελάκια, η Δυτική Μακεδονία, τα Άγραφα, τα Μαντεμοχώρια είναι σημαντικά παραγωγικά κέντρα της περιοχής. Και κύριε Ρακά, εδώ για ποιο λόγο λέτε λοιπόν ότι, μάλλον σας τυκώνω αλλιώς την ερώτηση, ήταν σκόπιμο από τους αυτούς τέλος πάντων οι οποίοι γράφουν την ιστορία να είναι λησμονημένη αυτή η εθνοκάθαρση? Ή έτυχε. Δεν μπορώ να αποφανθώ αν υπήρξε σκόπιμο. Το γεγονός όμως είναι ότι στον πανεθνικό καμβά της εθνεγερσίας δεν ξέρουμε, για παράδειγμα, και αυτό μας κοστίζει και σε ό,τι αφορά στα γεωπολιτικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Μακεδονία, έτσι. Διότι δεν έχουμε επιμείνει. Είναι αλήθεια όμως ότι η θυσία του ελληνισμού της κεντρικής Μακεδονίας έπαιξε και αυτή το ρόλο της στην στερέωση της Επανάστασης στην Νότια Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε γύρω στα 25.000 στρατεύματα, 20.000 πεζικό και 3.500 αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς, που ξεκινούν να περάσουν από την περιοχή για να κατέβουν στη Στερεά και στην Πελοπόννησο. Και εμπλέκονται εδώ εξαιτίας της Επαναστάσεως στη Χαλκιδική και εγκλωβίζονται εδώ προκειμένου να την καταστήλουν και άρα καθυστερούν να κατέβουν στο Νότο, έτσι, στην Πελοπόννησο και στη Στερεά, και δίνουν πολύτιμο χρόνο ορισμένων μηνών στην Επανάσταση εκείνη να στερεωθεί. Και εδώ ήταν μια απελπισμένη Επανάσταση. Δηλαδή αν διαβάσει κανείς του Εμμανουήλ Παπά το ημερολόγιο, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι με ξύλα στα χέρια και επαναστατούν.
ενάντια στον Οθωμανό δυνάστη. Δηλαδή η θυσία είναι συνειδητή ότι έχουμε καθήκον και εδώ να επαναστατήσουμε. Ούτως ή άλλως υπάρχουν πηγές που λένε ότι τα τραγούδια του Ρίγα, ναι, στα στενά της Θεσσαλονίκης ακούγονταν πριν την Επανάσταση. Πάντως εδώ, ξεφυλίζοντας κάποιος το βιβλίο, διαβάζοντάς το, βλέπει πάρα πολλές πηγές, κύριε Ρακά, όπου αυτό σημαίνει ότι υπάρχει το υλικό για να το ερευνήσει κάποιος. Εδώ βλέπω υπάρχει γίνει μια συστηματική έρευνα και βεβαίως το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί βλέπω, να σας το πω κιόλας με αφορμή, εδώ πέρα στο κείμενο που φιλοξενείται του Αντώνη Θεοδωρίδη, ξεκινάει με μια αφιέρωση το κείμενο και λέει το έργο αφιερώνεται στο Δήμο Θεσσαλονικαίων τον πρόθυμο ενισχυτή κάθε καλής και ωφέλιμης προσπάθειας για τον τόπο. Είστε και δημοτικός σύμβουλος. Είναι διαχρονική αυτή η αφιέρωση? Κοιτάξτε, το κείμενο γράφτηκε το 1940, οφείλουμε να πούμε έτσι, και είναι γεγονός ότι τα τελευταία 20, 25 ή 30 χρόνια λίγη ιστοριογραφική παραγωγή έχουμε για το τι συνέβη στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη. Δηλαδή τα κυριότερα έργα είναι πριν από τη δεκαετία, εκτός ένα-δύο εξαιρέσεων Φωτεινών και γι' αυτό άλλα εξαιρέσεων. Τα περισσότερα έχουν γραφτεί μέχρι τη δεκαετία του 80 και είναι κάτι που θα πρέπει να το αναδείξουμε, διότι εμπλέκεται αποφασιστικά και στις μετέπειτα περιπέτειες του ελληνισμού της Μακεδονίας. Κάνετε και αυτή τη σύνδεση και στο βιβλίο. Ναι. Οπότε τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει αυτό να προβληθεί, πρέπει να το αναλάβει το Πανεπιστήμιο, πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση? Όλοι οι φορείς της πόρης. Καταρχάς δεν υπάρχει ένα μνημείο άξιο των γεγονότων εκείνης της εποχής στην πόλη. Έχουμε έτσι τον Εμμανουήλ Παπά μια προτομή, τον Κασαμούλη. Ναι, ναι, αγωνιστές του 21 και δι' της Μακεδονίας έχουμε. Αλλά το ένα μνημείο, διότι εδώ έχουμε και το πόσημα, για παράδειγμα η μεγάλη σφαγή, η εκτέλεση των Προκρήτων γίνεται στην πλατεία Βλάλη, στο Καπάνι. Mm-hmm. Και εξού, επειδή θανατώνεται και ο Βλάλης, ο Πρόκριτος, εξού και πλατεία Βλάλη. Μάλιστα. Αλλά εκεί δεν υπάρχει μια πλάκα. Και θανατώθηκαν και πολλοί άλλοι άνθρωποι, διότι η Οθωμανική διοίκηση είχε αποσπάσει ομήρους από όλα τα γύρω χωριά, προκειμένου να εκβιάσει την μη έναρξη της Επανάστασης, να αποτρέψει την Επανάσταση. Οπότε πνίγηκε στο αίμα η Θεσσαλονίκη και οι γύρω περιοχές εκείνη την περίοδο με απίστευτες αγριότητες, όπως περιγράφονται και στο βιβλίο, εκτελέσεις και άλλα και εξορίες και, όπως είπατε, σκλαβοπάζαρα στα βάθη της Ανατολής. Οπότε, κύριε Ρακά, μετά, πώς ξαναδόθηκε ζωή και ελληνική ταυτότητα στην πόλη ενώ είχε πάθει αυτή την καταστροφή? Κοιτάξτε, η ελληνική κοινότητα της Θεσσαλονίκης συνέρχεται μετά τη δεκαετία του 1870. Πάρα πολύ. Πέρασαν 50 χρόνια δηλαδή. Ακριβώς, και γι' αυτό οι δημογραφικοί της δείκτες μετέπειτα σε σχέση με τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, ή τους Οθωμανούς της Θεσσαλονίκης, τους Μουσουλμάνους, είναι ισχνή. Δηλαδή, έχουμε ένα δημογραφικό κενό που οφείλεται στα γεγονότα του 1821, το οποίο θα πρέπει να το εντάξουμε στην ιστορική συνέχεια για να δούμε γιατί εδώ είχαμε αυτή την ιδιαιτερότητα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, και επειδή στο κείμενό μου αναφέρομαι και ευρύτερα στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη, ο πολυπολιτισμικός της χαρακτήρας, έτσι όπως κάποιοι τον εκθιάζουν, είναι κατασκευασμένος από τα πάνω και είναι προϊόν της Οθωμανικής πολιτικής, η οποία θέλει, δηλαδή είναι μια προπαγάνδα, θα λέγαμε, τουρκική, ναι, την ασπάζεται και η ελληνική ιστοριογραφία μέχρι ενός βαθμού. Και, ναι, και η ελληνική και ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής. Και ο Μαζάουερ, ναι, και ο Μάρκ Μαζάουερ και οι λοιποί. Το ζητούμενο όμως είναι να δούμε εδώ ότι το 1430 καταλαμβάνεται η Θεσσαλονίκη, μια αμιγώς πόλη του Βυζαντινού Ελληνισμού, παρόλο που έχει και μια εβραϊκή κοινότητα αξιοσημείωτη, η οποία είναι από την εποχή των ελληνιστικών χρόνων στην πόλη, οι περίφημοι Ρωμανιώτες Εβραίοι. Μάλιστα. Τους οποίους τους παίρνει από εδώ ο Σουλτάνος όταν καταλαμβάνει τη Θεσσαλονίκη και τους πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Αδειάζει η πόλη από 7.000 κατοίκους Έλληνες το 1430 και επαναφέρει με διάταγμα ο Σουλτάνος 1.000 και 1.000 γενιτσάρους για να κρατάει μια ισορροπία, διότι στο νου του η Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε ήταν νεοσύστατης, στα σπάργανα, δεν είχε καν καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Επί της ουσίας δεν ήταν αυτοκρατορία ακόμα, έτσι. Και η αγωνία, μια ανερχόμενη δύναμη. Ναι, η αγωνία της ανερχόμενης δύναμης εκείνη την εποχή ήταν τι θα γίνει με την οικονομία. Διότι αν άφηνε τους υπόδουλους να ξανααναρτήσουν τον έλεγχο της οικονομίας, του εμπορίου και της παραγωγής, η κατακτητική της θέση
ήταν επισφαλής. Mm-hmm. Ταυτόχρονα είχε και ανταγωνισμό από τους δυτικούς, τους Γενουάτες και τους Βενετούς, κυρίως τους Βενετούς στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, το πρόβλημά της ήταν πώς θα μπορέσει να ρυθμίσει τους συσχετισμούς των εθνοτήτων έτσι ώστε να μην χάσει τον έλεγχο. Mm. Διότι το 1470, μας λένε οι ιστορικοί, το ελληνικό στοιχείο ξαναπαίρνει τον έλεγχο και του εμπορίου, αυξάνεται πληθυσμιακά και ούτω καθεξής. Επομένως, υπάρχει μια πολιτική εδώ πέρα. Οπότε, κατά περιόδους, προσπαθούσε να ελαττώσει το ελληνικό στοιχείο της πόλης. Για παράδειγμα, με την έλευση των Εβραίων που εξεδιώχθησαν από την Ευρώπη, εξαιτίας των διωγμών που έκανε τότε στην Ισπανία, στην Προβιντία και σε άλλες περιοχές, τους καλωσόρισε εδώ προκειμένου και επειδή ήταν πληθυσμοί που μόλις είχαν εκδιωχθεί από τη Δύση και άρα είναι λογικό να είναι σε αντιπαράθεση με τη Δύση της εποχής, τους καλωσορίζει κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τους αποδίδει στο πλαίσιο μιας πολιτικής του διέρη και βασίλευε ισχυρό εμπορικό ρόλο προκειμένου να αντιμετωπίσει τους Βενετούς και τους Έλληνες, έτσι. Στην ουσία διέρη και βασίλευε και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και να συμπληρώσω κάτι. Βεβαίως. Μόλις το εβραϊκό στοιχείο δείχνει να έχει ισχύ και να έχει γίνει και μια εξέγερση, μάλιστα, να μην μακρηγορήσω, στρέφει τους γενίζερους εναντίον του, δηλαδή στα μέσα του 1600 αρχίζει και η Οθωμανική πύλη να βάζει στο στόχαστρο και το εβραϊκό στοιχείο. Και έχουμε στη Θεσσαλονίκη πολλά πογκρόμ, διωγμούς, δηλαδή στην ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης ο Ιωσήφ Νεχαμά αναφέρει πώς φερόταν η γενίτσαρη και η Οθωμανική διοίκηση τον εβραϊκό πληθυσμό της περιοχής. Αξίζει να το διαβάσουμε για να καταλάβουμε ότι δεν ήταν μια ευτυχής πολυπολιτισμική κατάσταση εδώ. Όπως θέλουν κάποιοι να την παρουσιάσουν και στο βιβλίο αυτό, φίλες και φίλοι, βλέπουμε και μια απάντηση, ειδικά στο βιβλίο του Μαζάρου, που το έχετε σχεδόν λέξη προς λέξη τα επίμαχα σημεία και υπάρχουν οι απαντήσεις άκρως τεκμηριωμένες. Γιατί, όπως είπατε και πριν από λίγο, κύριε Ρακά, παρουσιάζουν μια πλαστή πραγματικότητα της εποχής. Ναι. Με τον τρόπο της πολυπολιτισμικότητας που την παρουσιάζουν ότι ήταν όλοι ευτυχισμένοι και ξέρω εγώ βγαίνανε χεράκι-χεράκι στην πλατεία. Ναι, και αυτό δεν συνέβαινε. Δηλαδή, όλες οι μαρτυρίες συνηγορούν στο ότι είχαμε εδώ τρεις κοινότητες οι οποίες ζούσαν κλεισμένες στον εαυτό τους και σε περιβάλλον αμοιβαίας καχυποψίας. Χώρια που η μουσουλμανική κοινότητα, η κοινότητα που ήταν συνδεδεμένη με την Οθωμανική εξουσία. Το κυριότερο της κομμάτι ήταν γενίτσαροι. Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε για 10.000 γενίτσαρους μόνιμα εγκατεστημένους στην πόλη. Ναι. Το βιβλίο βγήκε σχετικά πρόσφατα. Πλέον τα μέτρα για την πανδημία έχουν αλλάξει, έχουν χαλαρώσει. Θα έχουμε κάποια παρουσίαση, γιατί εννοώ διαζώσεις, γιατί διαδικτυακά χορτάσαμε. Ναι. Διψάμε για διαζώσεις τώρα, κύριε Ρακά. Την άλλη Τετάρτη, στις 23 Ιουνίου, έξω από την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου, έχει ένα αμφιθέατρο. Ναι. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση και ο μιλητές θα είναι ο κύριος Καρακοστάνογλου, ο καθηγητής και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ακριβώς, ο καθηγητής νομικής και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κύριος Ευάγγελος Χεκίμογλου, ο οποίος είναι και διδάκτορ οικονομικής ιστορίας, έχει συγγραφέας, έχει γράψει εκτεταμένα για τον ελληνισμό της Θεσσαλονίκης, και ο κύριος Σπύρος Κουζινόπουλος, ιστορικός, δημοσιογράφος, επίσης με μεγάλη βιβλιογραφία. Τώρα μου τα μπερδέψατε λίγο με τον Κουζινόπουλο, αλλά εντάξει. Είπαμε να συμμετέχουν από όλες τις πολιτικές οπτικές. Και να για ποιον δεν γνωρίζει, το λέω, επειδή είναι γνωστός αριστερός ο συνάδελφος, ο κύριος Κουζινόπουλος. Μα και η αριστερά, η ιστορική αριστερά, δηλαδή αν δείτε τι έχει γράψει ο Μοσκόφ και ο Σβορώνος για τη Θεσσαλονίκη της Τουρκοκρατίας, είναι πολύ αξιόλογα βιβλία και σημεία αναφοράς. Έτσι, δηλαδή μην το συγχαίουμε με νεότερες τάσεις εθνομηδενιστικές που αφορούν άλλες γενιές. Θυμάμαι έχει αναφερθεί σε μαύρες σελίδες της Θεσσαλονίκης ο κ. Κουζινόπουλος. Ακριβώς, και τώρα κάνει μια ιδιαίτερη έρευνα για την επανάσταση στην ευρύτερη περιοχή της επανομής. Συγκεκριμένα διότι η επανομή έδωσε πάρα πολλούς επαναστάτες. Είναι μια ιδιαίτερη. Τι ώρα θα γίνει την Τετάρτη? Σε 7.30 το απόγευμα. Ωραία, 7.30 το απόγευμα. Θα είστε και εσείς εκεί φυσικά και θα μιλήσετε και εσείς. Ναι, ναι. Και εγώ και ο Γιάννης Οταχόπουλος θα κλείσουμε την εκδήλωση με δίλεπτες, πεντάλεπτες τοποθετήσεις. Ωραία. Οπότε φίλες και φίλοι, για τα υπόλοιπα, την Τετάρτη 7.30 ώρα το απόγευμα έξω από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου και θα μπορέσετε να μιλήσετε και με τους συγγραφείς αλλά και με τους υπόλοιπους
εκλεκτούς ομιλητές για την λησμονημένη εθνοκάθαρση και τη Θεσσαλονίκη στον αγώνα του 1821, κύριε Ρακά, όπου θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να μιλήσουμε και για θέματα του Δήμου την επόμενη φορά, καθώς πολλά γίνονται και στο Δήμο Θεσσαλονίκης και νομίζω πρέπει να τα συζητήσουμε, καθώς είστε και επικεφαλής παράταξης «Μένουμε Θεσσαλονίκη». Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς για την παρουσία σας σήμερα στην Βεργίνα Τηλεόραση. Φίλες και φίλοι, πριν πάμε στο επόμενο μας θέμα, να πούμε ότι καλή ιστορία, καλά όλα, αλλά σημαντικότερο όλων είναι η υγεία μας, φίλες και φίλοι. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το νερό αποτελεί πολύτιμη πηγή ζωής. Είναι απαραίτητο και κύριο στοιχείο για την ενυδάτωση και την καλή λειτουργία του οργανισμού. Το νερό από πηγή είναι ακόμα πιο πολύτιμο, αφού εμπλουτίζεται στο υπόγειο ταξίδι του και προσφέρει στον οργανισμό χρήσιμα μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Η σωματική αλλά και πνευματική απόδοση εξαρτάται σημαντικά από τη σωστή ενυδάτωση. Το φυσικό μεταλλικό νερό Σέλι μας ταξιδεύει στο μαγικό κύκλο του νερού και μας προσκαλεί στο δικό του εκπληκτικό ταξίδι πριν αναβλήσει από την πηγή φυσικής ροής Άσος. Ας το ακολουθήσουμε. Νερό. Κάθε σταγόνα του αένα η πηγή ζωής. Το νερό ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό, γίνεται σύννεφο και γυρίζει ξανά με το χιόνι στη γη. Το φυσικό μεταλλικό νερό επιστρέφει στην αγκαλιά της μητέρας φύσης και συνεχίζει το ταξίδι του σε υπόγειες διαδρομές. Φιλτράρεται φυσικά μέσα από γεωλογικά πετρώματα, ενώ εμπλουτίζεται με πολύτιμα μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Το φυσικό μεταλλικό νερό Σέλι, ακολουθώντας τον αρχαίγονο κύκλο του νερού, αναβλύζει κρυστάλλινο από την πηγή φυσικής ροής Άσος. Κάθε σταγόνα του κλείνει μέσα της όλο το μεγαλείο της ανέγγιχτης φυσικής ομορφιάς. Εμφιαλώνεται στην πηγή με υπερσύγχρονες μεθόδους υγιεινής για να φτάσει στο ποτήρι σας κρυστάλλινα καθαρό. Το Σέλι, με την απαράμιλη ποιότητα και απαλή του γεύση, βραβεύεται κάθε χρόνο στους πιο σημαντικούς διεθνείς διαγωνισμούς και σήμερα είναι στην κορυφή με τα καλύτερα νερά του κόσμου. Φυσικό μεταλλικό νερό Σέλι. Πηγαίο και μοναδικό. Φίλες και φίλοι, μετά από αυτό το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ένα θέμα για πολιτισμό και τέχνη.